Λοιπόν, εκπρόσωπος του Ηρακλή ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης εκεί. Θα μας πει τώρα τι συνέβη. Εκπροσωπούσε φυσικά τον Ηρακλή, επαναλαμβάνω. Γιατί ο Ηρακλής έχει φωνή και έχει πολύ δυνατή φωνή στην Super League 2. Για να μας πει ο Μάκης τι έγινε χθες στην συνέλευση αυτή. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι γίνεται? Καλά, δουλειά να τρέχουμε. Μεταγράφες. Μεταγραφές, ε. Για τα μεταγραφικά θα τα πούμε μετά, γιατί με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον κόσμο πάρα πολύ. Τι μεταγραφές κάνει η ομάδα. Μαθαίνετε, ανακοινώνεται. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα για την συνέλευση που έγινε χθες, τι συζητήθηκε και αν πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Διοικητικό συμβούλιο ήταν ουσιαστικά. Εντάξει, τα βασικά θέματα ήταν ένα καταρχήν. Η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Ναι. Με την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος όλοι όσοι ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο συνειδητοποιούν αυτή την παροδία που υπάρχει, ότι πέρσι 38 ομάδες αγωνίστηκαν για να ανεβεί μία μέσω μπαράζ του μπαράζ και άλλη μία μέσω μπαράζ του μπαράζ για να παίξει με μία ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ, μήπως και καταφέρει να πάρει την άνοδο. Φέτος τα πράγματα φαίνεται να οδηγούμαστε σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Για να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά, η Super League στην προκήρυξή της ουσιαστικά έβαλε αυτό το οποίο υπάρχει και στη χρονιά την οποία ολοκληρώθηκε, δηλαδή ένας απευθείας να υποβιβάζεται και ο προτελευταίος να παίζει μπαράζ με τον ηττημένο του μπαράζ της Super League 2. Αυτό το οποίο αποφασίστηκε από την Super League 2 είναι ότι να ανεβαίνουν απευθείας δύο ομάδες, δηλαδή ουσιαστικά οι πρωταθλητές του κάθε ομίλου, και οι δεύτεροι να παίζουν ένα μπαράζ μεταξύ τους και ο νικητής να αντιμετωπίζει την αντίπροτελευταία ομάδα Super League 1. Άρα ουσιαστικά βάζουμε στο τραπέζι ότι θα πάμε για δύο απευθείας ανόδους και μία τρίτη διεκδικήσιμη. Τώρα θα μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν έχει βάση. Βάση έχει μεγάλη, γιατί από τη στιγμή που πηγαίνουν δύο αντικρουόμενες εντός εισαγωγικά προκηρύξεις, ναι, οι οποίες θα πρέπει να επικυρωθούν από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, η ΕΠΟ είναι αυτή η οποία θα αναλάβει να αποφασίσει ποια από τις δύο προκηρύξεις θα τεθεί εν ισχύ. Η πρόθεση η οποία υπάρχει από την ΕΠΟ και εκφράστηκε διαστόματος του κ. Μπαλτάκου με κάποιες δηλώσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι αυτές οι οποίες ταυτίζονται με αυτές τη Super League 2, δηλαδή δύο απευθείας ανόδους ή μια τρίτη διεκδικήσιμη μέσω μπαράζ. Αυτή την θέση την υποστήριξε πλέον δημόσια και ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ, ο οποίος ήταν στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο, ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Οπότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε μέσω της ΕΠΟ πλέον, η ΕΠΟ θα έχει τον μπαλάκι για να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Αν γίνει αυτό, ασφαλώς πλέον το πρωτάθλημα της Super League 2 αποκτά μεγαλύτερη σημασία και ανταγωνιστικότητα, και το ίδιο θα ισχύει για μένα και για τη Super League 1, που εκεί φαντάσου τώρα ότι άμα υποβιβάζονται δύο από τις 14 ομάδες, ναι, και η 12η ομάδα, και αυτή δεν θα έχει ήσυχο το κεφάλι της γιατί θα παίξει έναν αγώνα μπαράζ, καταλαβαίνεις ότι αν δεν πας για όποιες ομάδες είναι στα play out, είναι δύσκολες. Και γενικά το πρωτάθλημα θα έχει ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Δεν ξέρω τώρα πόσο μπορεί να φέρει αυτό αντίδραση από τη Super League 1 και τι μοχλοπίεσης μπορεί να ασκήσει, αλλά από τη στιγμή που η ΕΠΟ θα ανάψει το πράσινο φως, μάλλον θα πάμε στο σενάριο αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή με δύο απευθείας ανόδους ή μια τρίτη διεκδικήσιμη θέση. Μάλιστα. Μακάρι, αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Έτσι, ναι, Μάκη. Το πιο δίκαιο σενάριο θα έλεγα εγώ. Το πιο δίκαιο, ναι. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Εδώ τώρα, θεωρητικά, θα έπρεπε να υπάρχει η συμπαράσταση, αν θέλεις, ή η τάξη των απόψεων και των ομάδων που συμμετέχουν με τις δεύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League 2. Δηλαδή μιλάμε για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό και για ΑΕΚ. Αυτές οι ομάδες μπήκαν και αυτές από το παράθυρο ουσιαστικά σε ένα πρωτάθλημα της Super League 1, έστω με όποιες ιδιαιτερότητες έχουν, που δεν προβιβάζονται αλλά ούτε και υποβιβάζονται. Για τον υποβιβασμό να πούμε ότι από του χρόνου θα υπάρχει και υποβιβασμός αυτών των ομάδων. Αλλά από τη στιγμή που συμμετέχουν και αυτές στην ομάδα, θα πρέπει να στηρίξουν αυτό το προϊόν. Δηλαδή, όσο πιο δυνατό είναι αυτό το πρωτάθλημα, τόσο πιο δυνατές θα είναι και αυτές οι ομάδες τις οποίες κατάφεραν να τις έχουν μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Και επίσης θα πρέπει να τις βοηθήσουν
Δηλαδή, να σου το πω εγώ απλώς, απλά, παίρνει μια επιχορήγηση, είπα, Ολυμπιακός, αυτά μέσω του στοιχήματος, δεν λέω κάτι εξωπραγματικό, και κάθε ομάδα της Super League, από το στοίχημα. Την παίρνει όμως και η δεύτερη ομάδα, δηλαδή, στο ίδιο αφημί, πιστώνονται δύο φορές τα ίδια χρήματα. Ας βρεθεί κάποια λύση να πάνε αυτά τα χρήματα στις άλλες ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, όλες οι ομάδες σε αυτήν την κατηγορία βογκούν. Δεν έχουν πάρει δραχμή εφέτος πέρα από 40-50 χιλιάδες από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τη στιγμή που τους είχαν υποσχεθεί ότι θα πάρουν ένα σωρό χρήματα από κυρίως μέσω του στοιχήματος, και δεν ξέρω πραγματικά πόσες έχουν τη δυνατότητα πραγματικά να συνεχίσουν τη νέα χρονιά. Και είδες ότι ομάδες οι οποίες πέρσι πρωταγωνιστούσαν, όπως η Ξάνθη, όπως η Βέρεια, όπως η Καρδίτσα, εγώ σου μιλάω για αυτές τις ομάδες, φέτος είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο Ηρακλής έχει την τύχη φυσικά να στηρίζεται στις δικές τους δυνάμεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η βοήθεια η οποία συμφωνήθηκε και την οποία όλοι αναμένουν. Και φυσικά δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο της Super League 2 το συγκεκριμένο θέμα, αφορά και όλες τις ομάδες και για τη Super League 1, αφορά και τις ομάδες των άλλων ομαδικών αθλημάτων, δηλαδή στο βόλεϊ, στο μπάσκετ κτλ. Είναι κάτι το οποίο ανακοινώθηκε πέρσι. Πήραν κάποια χρήματα οι ομάδες, από τη στιγμή που τα πήραν θεώρησαν ότι θα τα λάβουν και φέτος στο ίδιο χρονικό σημείο. Είναι μια ιστορία που ταλαιπωρεί όλα αυτά τα σωματεία από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Έτσι είναι, όπως το λες. Για πάμε και στην ομάδα, στα αγωνιστικά της ομάδος. Συνεχίζει την ενίσχυσή της. Τα αγωνιστικά, αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή δεν είναι αγωνιστικό, αλλά αφορά τους φιλάδους του Ηρακλή, είναι από σήμερα, αν δεν ήδη τέθηκαν, θα τεθούν σύντομα στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια διαρκείας. Ο Ηρακλής φέτος έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον κόσμο του, γιατί κακά τα ψέματα ο Ηρακλής θέλει να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το εισιτήριο της επιστροφής του στη μεγάλη κατηγορία. Προσωπικά με ρωτάς την άποψή μου, δηλώνω περισσότερο αισιόδοξο από κάθε άλλη φορά ότι μπορεί να το πετύχει φέτος. Ναι. Όχι μόνο γιατί βλέπω τη δυναμικότητα των άλλων ομάδων, αλλά ο Ηρακλής, αν και δεν το καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος, πίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι όχι ανταγωνιστικός αλλά πρωταγωνιστής σε αυτή την κατηγορία. Φυσικά αυτό το οποίο περιμένει ο κόσμος είναι το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, με τον επιθετικό που θα κληθεί να κάνει τη διαφορά. Κακά τα ψέματα, αυτοί οι οποίοι βάζουν την μπάλα στα δίχτυα είναι αυτοί που παίρνουν και τις περισσότερες δάφνες. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις οι οποίες εξετάζουν και τις οποίες προσπαθούν να ολοκληρώσουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας, αλλά από τις επόμενες μέρες θα βρίσκονται όλοι εδώ στη Μίκρα για καρδιολογικές και ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές κτλ. Οπότε καλώς ήρθες σε σεζόν 2022-23. Τα διαρκείας θα είναι για όλο τον κόσμο ή τέλος πάντων για όλες τις κερκίδες οι ίδιες τιμές, δηλαδή... Όχι, σε καμία ομάδα δεν είναι ίδιες οι τιμές. Διαφορετικές θα είναι οι τιμές του πετάλου, διαφορετικές οι τιμές στη θύρα 13 και διαφορετικές στις θύρες 4-5-6 είναι οι θύρες που είναι στο σκεπαστό. Και διαφορετικές οι τιμές στα Golden, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δώσουν έτσι και μια υπεραξία στο εισιτήριο διαρκές και βοηθούν την κάθε ομάδα με τον δικό τους τρόπο. Το καφτατζόγλιο σε καλή κατάσταση. Οι τιμές είναι ίδιες. Το καφτατζόγλιο δεν είναι κάτι το οποίο άπτεται του Ηρακλή, αν και συνεχώς ο Ηρακλής αναγκάζεται να βάζει το χέρι του σε αυτό το κομμάτι. Είναι θέμα καθαρά της επιτροπής του γηπέδου. Θα δείξει όταν μπει μέσα η ομάδα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Τώρα δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σου μεταφέρω κάτι γι' αυτά. Και πότε αναμένεται να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα χθες αποφασίσαν ότι η κλήρωση θα γίνει 31 Αυγούστου, ναι. Και η ημερομηνία δεν έχει αλλάξει, θα είναι 11 Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, το πιο πιθανό σενάριο λόγω πιέσεων της ΕΡΤ, επειδή θα υπάρχει το πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, δεν θυμάμαι τι παίζει, πανευρωπαϊκό παίζει η εθνική μπάσκετ, επειδή θα είναι σε εξέλιξη το πανευρωπαϊκό μπάσκετ, ζήτησε να πάει η πρεμιέρα στις 25 του μηνός, 25 Σεπτέμβρη. Το βρίσκω πιθανό, βάλε και ότι θα έχουμε θέματα αρκετά με τις ομάδες που είναι. Που θα παίξουν στην κατηγορία, γιατί και φέτος υπάρχουν τέτοια προβλήματα στη Super League 2. Υπήρχαν αυτές οι αποφάσεις τώρα με το τι θα γίνει με τον Αγροτικό Αστέρα, για τον Παναμαϊκό, ή τι θα γίνει με τις ομάδες που δικαιωθήκαν εμένα, αλλά δεν μπορέσαν να παίξουν στα μπαράζ. Έχει αρκετά θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει 100% για να έχουμε και τον πλήρη χάρτη της Super League 2 στη νέα χρονιά, η οποία θα γίνει και πάλι όπως είναι γνωστό σε δύο ομίλους. Τώρα μην ρωτήσεις πόσες ομάδες θα έχει ο κάθε όμιλος. Όταν καταλήξουμε ποιες θα είναι ομάδες, θα μπορώ να σου πω κι εγώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μάκη, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.